Να επανέλθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα πρώτα θέματα του σημερινού μας δελτίου. Να καλησπερίσω διαζώσει στο στούντιο τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Καλησπέρα, κύριε Αντωνιάδη. Καλησπέρα, κύριε Τζεμιδάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο να περάσουμε στο θέμα μας, καθώς η αλήθεια είναι ότι πλέον δυστυχώς κοιτάζουμε την επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα δείχνει πολλές καταστροφές στον Δήμο Νέστου. Όμως έχουμε εξελίξεις όσον αφορά κυρίως και το κομμάτι των αποζημιώσεων, κύριε Αντωνιάδη, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές σας, τις προηγούμενες μέρες στο νομό της Καβάλας είχαμε τρεις πυρκαγιές, μία στο Μυρτόφυτο, μία στους Αντιφιλίππους, που ευτυχώς και στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλων των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, του Δήμου αλλά και των εθελοντών, όπου περιορίστηκε η φωτιά. Αλλά είχαμε και την τρίτη μεγάλη φωτιά στο Δήμο Νέστο, που ξεκίνησε από τον διαλεκτό με αποτέλεσμα να έχουμε μια καταστροφική ελέλεπα στην περιοχή, όπως στην Αυραμιλιά, και να καούν και 57 σπίτια, καθώς επίσης και να υποστούν τεράστιες ζημίες οι καλλιέργειες, αλλά και κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά έχουμε τη μεγάλη φωτιά, τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται για 13η ημέρα στον Εύρο, στην Δαδιά, όπου εκεί μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικές εκτάσεις, αλλά και πάνω απ' όλα έχουμε χάσει ένα αρχέτυπο περιβάλλον, έχουμε μια μεγάλη οικολογική καταστροφή και μου δίνεται η ευκαιρία, κύριε Τζεμιδάκη, γιατί η περιφέρεια είναι ενιαία, να εκφράσω και την συμπαράστασή μου και εγώ και να συμπάσχω με τους ευρύτες που πραγματικά βιώνουν μια τραγωδία όλες αυτές τις ημέρες. Από εκεί πέρα, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα και γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης, μετά από συνεργασία με τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Δευτέρα ήρθε ένα μεγάλο, μπορώ να πω, κλιμάκιο από υπουργούς της κυβέρνησης, όπου έγιναν κάποιες θεματικές ενότητες, κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές με τους καθήλοι αρμόδιους, όπου εκεί πραγματικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, εξήγηλε μια σειρά από μέτρα προκειμένου να ανακουφιστούν οι πληγέντες, οι πυρόπληκτοι, που αφορούν και τους συμπολίτες μας στο Δήμο Νέστο. Να πω καταρχήν ότι ήδη έχει ανοίξει η διαδικασία. Όσοι δηλαδή έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια τους μπορούν να πάνε στο Δήμο και να υποβάλουν τις αιτήσεις. Εκεί πρέπει να τους χωρίσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Έχουμε ότι ήδη ξεκινά όσο αφορά για την οικοσκευή. Οι πυρόπληκτοι μπορούν άμεσα να αποζημιωθούν με ένα ποσό της τάξης των 600 ευρώ και στην συνέχεια, ανάλογα με το μέγεθος της οικοσκευής που έχει καεί, φυσικά μέσα από τα παραστατικά που θα υποβληθούν, ναι, θα πάρουν οι δικαιούχοι μέχρι και 6.000 ευρώ αν είναι, αν είναι πρώτη κατοικία και μέχρι 3.000 ευρώ αν είναι δεύτερη κατοικία ή παραθεριστική κατοικία. Επομένως, σαν πρώτη άμεση ενίσχυση έχουμε τα 600 ευρώ για οικοσκευή και συνέχεια τα ποσά που σας ανέφερα. Τώρα, αν έχουν καεί τα σπίτια τους, δηλαδή έχουν χαρακτηριστεί ή κόκκινο ή κίτρινο, τότε έρχεται το κράτος και δίνει μια κρατική αγωγή που φτάνει μέχρι το ποσοστό 80%. Δηλαδή, έρχεται το κράτος και δίνει, αν ένα σπίτι μπορεί να φτιαχτεί, θέλει περίπου 100.000, τα 80.000 τα προσφέρει δωρεάν το κράτος και το υπόλοιπο 20% δίνει άτοκο δάνειο, προκειμένου αυτός ο πυρόπληκτος να μπορέσει να φτιάξει την κατοικία του. Αλλά και μέχρι να φτιαχτεί αυτή η κατοικία, επιδοτείται το ενίκιο από το κράτος από 300 μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκεται, ώστε αυτός ο άνθρωπος να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ενίκιο. Αυτές είναι οι πρώτες εξαγγελίες όσον αφορά για τις κατοικίες οι οποίες έχουν καεί, όπως και οι οικοσκευές οι οποίες έχουν καταστραφεί. Αλλά εκτός όμως από τις κατοικίες, έχουμε και τις επιχειρήσεις και τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εκμεταλλεύσεις, εκτάσεις, ναι. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις μέσα από την διαδικασία την αρρωγή.gr, θα υποβάλουν, όπως γνωρίζουν οι δικαιούχοι, την διαδικασία της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά, ώστε όσοι έχουν χάσει τις επιχειρήσεις ή έχουν καταστραφεί να πάρουν άμεσα από 2 μέχρι και 4.000 ευρώ, ανάλογα με το εύρος των επιχειρήσεων και το τζίρο το οποίο προκύπτει από το ε3, καθώς επίσης και συνέχεια με μια δεύτερη διαδικασία θα αποζημιωθούν μέχρι το 70%. Αλλά δεν μένει εκεί η κυβέρνηση και πραγματικά δείχνει ότι θέλει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και όντως οφείλουμε να τους βοηθήσουμε, ότι υπάρχει αναστολή των φορολογικών αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, για τα επόμενα 3 χρόνια, όσοι έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους αλλά και τις επιχειρήσεις, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν το έμφυα. Και επομένως θα υπάρχει επίσης και αναστολή στις συμβάσεις εργασίας και μπαίνει επίσης ο εύρος στον κοινωνικό τουρισμό προκειμένου για τα επόμενα χρόνια να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή. Μιλάμε για το σύνολο των πυρόπληκτων. Να το πούμε αυτό, κύριε Αντωνιάδη, ότι έχουμε αυτές τις παρεμβάσεις από το σύνολο των πυρόπληκτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια. Καταλαβαίνω ότι η πρώτη φάση είναι ότι υπάρχει έτσι μια αμηχανία, μια θλίψη. Είναι τραγικά τα γεγονότα που ζούμε. Αλλά όμως έρχεται το κράτος και βοηθάει, ενισχύει οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά και η επόμενη μέρα όμως εκεί είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό πρέπει να δούμε, κυρία Τζεμιδάκη, ότι επειδή τουλάχιστον και στον Εύρο μέχρι και σήμερα που μιλάμε έχουν καεί περίπου 810.000 στρέμματα και γι' αυτό πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα όπου πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά και αντιδιαβροντικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, δηλαδή να υπάρξουν κορμοφράγματα. Γι' αυτό και στη συνεργασία με την περιφέρεια η κεντρική διοίκηση θα ξεκινήσει στη συνεργασία με τον Δήμο να κατασκευάζουν αυτές τα αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα που θα υπάρξουν τους επόμενους μήνες και κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία της περιφέρειας με τους Δήμους, με τους πυρόπληκτους Δήμους, με τον Δήμο Νέστου. Ήδη συντάζονται οι μελέτες και από τον Δασαρχείο, ώστε στο ορεινό όγκο να γίνουν, όπως είπα, τα συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβροντικά έργα, αλλά και στις πρόποδες των δασών να γίνουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις και οι καθαρισμοί των ρεμάτων. Έτσι, σωστά. Οπότε αναμένουμε ενδεχομένως, κύριε Αντωνιάδη, τώρα και τις επόμενες ενέργειες. Σημαντική επίσης, όπως είπατε, και αυτή η παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Σίγουρα θα έχουμε θέμα, οπότε πρέπει να παρέμβουμε και πρέπει άμεσα να προλάβουμε. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και για τους καθαρισμούς των ρημάτων που είναι αρμόδια η περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης τις επόμενες μέρες θα εξαγγείλει ένα μεγάλο, ένα γενναίο ποσό για να ξεκινήσει οι καθαρισμοί των ρημάτων. Αλλά επαναλαμβάνω, συνεργασία και με τα δασαρχεία αλλά και με τους Δήμους, να γίνουν τα συγκεκριμένα αντιδιαβροντικά έργα στις λεκάνες απορροής. Να υπάρχουν δηλαδή τα κορμοφράγματα, ώστε να συγκρατήσουμε τα νερά. Γιατί ξέρετε, το φυσικό περιβάλλον συγκρατούσε τα νερά τα οποία τους επόμενους μήνες δεν θα υπάρχουν και επομένως είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν οι πλημμύρες. Από και πέρα, φυσικά, η περιφέρεια θα είναι συμπαραστάτης και αρρωγός οποιαδήποτε προσπάθεια χρειαστούν είτε οι πυρόπληκτοι πολίτες είτε οι γεωργοί κτηνοτρόφοι. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, για ανίποτη καταστροφή, αλλά και σε συνεργασία με τους Δήμους προκειμένου να βοηθήσουμε. Και εδώ, επειδή έχουν κάποιες ζωοτροφές έχουν δοθεί σε κτηνοτρόφους. Έτσι ακριβώς, και αυτά θα γίνουν μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει συστήσει ήδη μια ειδική υπηρεσία. Μας το είπε ο κύριος Αγγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να πούμε ότι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν άμεσα και πρέπει να είναι άμεσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και για τους ανθρώπους αλλά και για το φυσικό περιβάλλον. Μιλάμε για ένα αρχαίγωνο περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς μέσα σε 15, σε 18, 20 μέρες, όσο κρατήσει αυτή η φωτιά, έχει καταστραφεί. Η φωτιά ακόμα και σήμερα καίει, πρέπει να το πούμε αυτό, και στην Λεπτοκαριά, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, συνεχίζει. Ενισχύονται τα εναέρια μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι πραγματικά τις επόμενες μέρες να σβήσει, ώστε να δούμε τι μέλη γενέστε τους επόμενους μήνες. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ.